Πολύ καλό ήταν το παιδί. Να save all the others, cause for me it's too. Oh yeah! Και επίσης έκανε και διάδρομο ταυτόχρονα. Πάμε εκεί, προ, όπως είστε. Ωραίος και ωραίο τραγούδι. Δεν είναι το μπερδεμένο σήμα, αλλά είναι καλό. Πέτρο μου, δεν θέλω να το πεις αυτό. Βάσια, χώρισε, προλαβαίνεις. Άστο να λίγο τι είναι. Μπράβο, μπράβο. Να τον χαίρεστε. Να τους χαίρεστε και τους δύο, παιδιά. Ακούστε λίγο, Νικόλας λέγεται της Ελλάδας. Βίκτορ, Νικόλας ποιος λέγεται. Ο Ανδρουλάκης, γεια σας κύριε Ανδρουλάκη. Τώρα ξαφνικά όλο... Άκου τώρα πώς αποθηκεύτηκε ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν είμαι καλά, δεν φαίνεται. Μπράβο. Ο Βίκτορ, λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ωραίος εχθές. Ακούστε λίγο τι γίνεται. Επειδή είδαμε και τα τραγούδια. Εγώ το χθεσινό που είδα, δηλαδή. Τα τραγούδια που περάσανε δεν είναι τα τραγούδια τα οποία ήταν εξαιρετικά και να πει πω πω. Ωραία. Το παιδί λοιπόν εδώ, ο Βίκτορ, είχε μια πολύ ωραία φρεσκάδα. Αυτή είναι, παιδί μου, πώς πω. Που είσαι με την παρέα σου, εσείς που είστε πιο νέοι. Εμείς τότε είχαμε πόλεμο, δεν βρισκόμασταν. Και χούντα. Οπότε λοιπόν ενώ βρίσκονται και λένε, πες μας ένα. Και λέει με όλη αυτή τη χαρά ένα τραγούδι με την παρέα του. Μπορεί να μην έχει την εξαιρετική άρτια φωνή, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο, ήταν πολύ θετικό. Μπράβο, αγόρι μου. Και ο. Και η Κύπρος νομίζω ότι ήταν. Τα νερά βλέπετε πίσω, μουσκεμά όλο. Ήταν μονόδρομος νομίζω. Μπράβο, καλή επιτυχία. Δεν τάχετε, Βάσια, μην κάνεις έτσι. Ξέρω, ρώτησα. Να, σε είδα, πώς πέρασες. Σου είπα μην βάλεις φρατζάκια. Έστονη. Περάσανε. Εντάξει. Επίσης, επαναλαμβάνω, πολλές χώρες με τη γλώσσα τους. Αχ, Αντρέα. Έτσι. Αχ, Αντρέα. Η απάντησή μου. Πέρασε. Λίγο Boy George κουφέτο. Το παντελόνι πάντως, παιδιά, να πούμε, δεν τον αγαπάει ο ενδυματολόγος. Έτσι, Boging. Εντάξει, οκ, δεν είναι κακό, αλλά δεν ήταν να πεις πω. Εγώ εδώ δεν κατάλαβα γιατί πέρασε. Η κοπέλα. Μονότονο. Ρε, έχουμε ακούσει Sadie Lady. Ναι, ωραία η κοπέλα, μπράβο. Έχουμε δει και την άλλη πέρσι, πώς λεγότανε, Σανέλ. Έχουμε δει τη Φουρέιρα. Αυτό είναι λίγο μελάτο. Εντάξει. Τι έχεις πάθει σήμερα. Μιλάς εσύ αυτή τη στιγμή. Δεν τρελάθηκα. Με κανένα από αυτά που άκουσα. Όχι άσχημα τραγούδια, οκ. Αλλά εντάξει, δεν ήταν για να πεις. Είναι, μα έτσι κι αλλιώς θες και κυρία Κοζάκου.
κυρία Κοζάκου. Την... Και η Τζέννη, όταν κάνανε την αφήγηση και λέγανε διάφορα, ήταν κάθε τόσο τι καλά σήμερα και ο ημιτελικός δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον, δεν έχει ωραία τραγούδια, δεν έχει ωραία τραγούδια, δεν έχει ωραία τραγούδια. Τι καταλάβατε. Οπότε είναι σαν να είπαν, κοίταξε τώρα, από τον πρώτο ημιτελικό θα πάρουμε τα ωραία τραγούδια που δεν τον είδα. Είναι και η Big 4-5 με την νικήτρια την Ουκρανία χθες. Πέρσι, όπως λέει τώρα, έλα να στριμώξουμε για να βγει και λίγο το σόου. Εγώ αυτό κατάλαβα, δεν είδα κάτι συγκλονιστικό. Just! Ιδιό! Just! Hey! το ξέρω, αυτό μετάραξε, αυτό θέλω να πω. Αν ζούσαν οι δικοί μου, θα ήταν η συμμετοχή μου. Όλη η οικογένεια, το πνίξουν το κορίτσι. Δεν ξέρω τι μου λέει, τσάτα. Εντάξει, είναι λίγο μονοτονία. Έχει κάποια δυνατότητα. Έλα, Σοφία, που μπορείς. Η Αυστρία είχε κάποιο ενδιαφέρον. Αυτό θα χορευτεί το καλοκαίρι. Θα σου έλεγα το παίζουμε του χρόνου, δεν θα είμαι. Εντυπωσιακό. Ωραίες, ωραίες, ωραίες. Μπράβο. Μπράβο! Αυτές οι κοπελίτσες από την Αυστρία είχαν μια δυναμική ενός σαν τραγούδι. Αυτό πάντως με την Αλβανία μετάραξε πάρα πολύ. Όλη η οικογένεια, δηλαδή είναι η στιγμή του παιδιού τους. Θα βγει στην Eurovision τραγουδίσει και τρέχει όλο το σόι να τραγουδίσει τη φωνία. Και 100 άτομα. Όχι, παιδιά, αφήστε τα παιδιά να αναπνεύσουνε. Ορίστε και η Αλβανίδα μάνα, σαν την Ελληνίδα. Που λέγαμε για τις μάνες εχθές. Αυστραλία, από εδώ και ως πού. Δεν τρώνε ένα κροκόδιλο να ησυχάζουν. Η Αυστραλία είναι τόσο hard rock. Δεν έχεις πάει ρε μπρο, ούτε εγώ. Να το κανονίσουμε του χρόνου. Σεπτέμβριος είναι καλύτερη. Περάσανε. Πού τα πήγαν αυτά, γιατί. Εντάξει, οκ, okay, όχι. Ωραία φράτσα βέβαια, αυτό να το μακρύνεις με αυτή το ίδιο. Εντάξει. Δεν μακραίνουν εύκολα, Γεωργία μου. Αρμενία. Αυτή είναι που ξεκινούσε λίγο σαν Grande που έκλαιγε τη μοίρα της. Εντάξει, της κάνανε και ωραίο στιγμή. Εντάξει, το τραγούδι. Το πήγε πιο κοντά της, πιο slow sexy. Σου λέει δεν θα δώσω, όπα. Δεν θα δώσω, γεια σου Βαγγέλη. Δεν θα δώσω πολύ. Έδωσε ό,τι μπορούσε. Νόμιζα είπε ευχαριστώ. Σ' άρεσε πιο πολύ ώρα απ' όλα το άφησε, πιο πολύ και από την Κύπρο. Μπράβο! Ρε παιδιά, θες ένα σκάσιμο. Δηλαδή, ωραίο στην αρχή που το ξεκινάει.
Το χαρισάρου, μπίγου, μπίγου, μπίγου. Το θέλεις να είναι λίγο πιο δυναμικό. Ναι, μπας περιπτώσει. Εντάξει, θα το πάρει η Λορέν. Ναι. Είναι ωραίο αυτό. Και το Ισραήλ και το Ισραήλ. Τώρα είναι ωραίο όμως τώρα. Το έχει μαζέψει λεφτά η Σουηδία. Η Σουηδία κάτι τόσο το αφήνει. Το παίρνουν οι άλλες, το κάνουν όπως. Μετά σου λέει: έχω μαζέψει λεφτά. Έλα να σου δείξω πώς θα γίνεται από εδώ και πέρα. Το κάνει το upgrade. Μα έτσι δεν είναι. Άντε ρε που θα κερδίσει η Φιλανδία. Hey. Πατώσαμε. Δεν πειράζει, παιδιά, του χρόνου. Πατώσαμε. Επατώσαμε ένα, επατώσαμε δύο, επατώσαμε τρία. Όταν τον είδα κάτω, κατεβασμένο από την αρχή που ήταν το τραγούδι, σε μια καταθλιπτική ατμόσφαιρα. Ρε παιδί μου, τρελάθηκα, ρε Θάνο. Δεν ήταν εμφάνιση. Εδώ ήταν το πιο ωραίο σημείο, εγώ θεωρώ. Έτσι, ο Κλωνόπουλος δεν έκανε την δελτίο ειδήσεων. Γιατί μας λέγεται. Έχει άλλη μια ανακοίνωση. Ότι δεν ήταν η δική της επιλογή πρώτο τραγούδι αυτό. Γιατί δεν πήγε αυτό που ήταν στην πρώτη θέση. Ξέρεις, έχουν αρχίσει και λένε. Ότι με πολιτικό μέσο λέει, βρέθηκε το τραγούδι αυτό στην Eurovision. Με πολιτικό δηλαδή, μέσο. Ναι, με πολιτικό μέσο. Έτσι ακριβώς που τα ακούω. Με πολιτική μέσο. Αυτό σας πείραξε. Μην τα βάλουμε με το πεδίο. Είναι πολύ περίεργη πάντως η ανακοίνωση να λέει η ΕΡΤ δηλαδή ότι δεν πήγε το τραγούδι που κανονικά θα έπρεπε να πάει. Τότε έγινε αυτό. Πήρε εντολή, δεν πειράζει, στείλε το δεύτερο. Τώρα. Έτσι αναφέρει η ανακοίνωση. Αφού βγήκε το τραγούδι και δεν πήγε καλά. Σήμερα θα ανακτήψει πολιτικό ζήτημα για την Ευρωπαϊκή. Θα μπορεί να ανακοινώσει και από τα κόμματα. Ήδη θα πει ο κύριος Κουτσούμπα, αυτοί είστε. Για σένα, κι αν συνεχίζω με τα νεύρα μου σπασμένα, δεν χαραμίζω την καρδιά μου για κανένα. Θα έχω εμένα. Ρε, μπορεί να πω, μπορεί να πιω, λιώμα να γίνω. Όμως για βήματα ψάχνεις. Πολύ ωραίο. Για δε στείλαμε και τη ρε, ναι, 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 που κάτι κάνει. Τώρα, παιδιά, τι μου είπατε, γιατί θα εκνευριστώ, μου είπε η κοπέλα σήμερα. Μου λέω γιατί. Όχι, θα εκνευριστώ τώρα. Τι ανακοίνωση είναι αυτή που έβγαλε η ΕΡΤ. Τώρα την έβγαλε που δεν πέρασε. Ότι δεν ήτανε το... Τι, γιατί μας το είπανε πριν. Ήταν το δεύτερο. Το πρώτο τι έπαθε, COVID. Γιατί δεν πήγε το πρώτο, δηλαδή. Παιδιά, θα περάσω τηλεόραση κολάρω εγώ στον εαυτό μου. Τι είναι αυτά που λέτε. Έχω, θα το δω. Για βάλε, η άλλη με κνευρίζει. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο πιο καλά, ρε παιδιά. Λοιπόν, βάλτε κάτι πετυχημένο. Πάμε λίγο τώρα να γκρινιάξουμε όλοι μαζί, γιατί είναι και η εθνικό μας τώρα γκρίνια. Έβγαλε μία για μένα απαράδεκτη ανακοίνωση σήμερα η ΕΡΤ, που λέει δεν μας ενδιαφέρει το αν θα πάμε καλά. Όταν διαγωνίζεσαι, ναι, δεν καταλαβαίνω με ποια λογική θες να πατώσεις. Μην πας καθόλου. Μα τι το πατώσεις, τι άσχημη λέξη. Ένα άγουρο παιδί. Χωρίς να το βοηθήσει με μια σκηνική παρουσία φοβερή. Αυτό χωρίς να το βοηθήσει με μια σκηνοθεσία. Χωρίς να έχει την τέλεια φωνή. Χωρίς να πατήσει όλες τις νότες ευθές. Χωρίς να μιλάει τα τέλεια αγγλικά. Άρα χωρίς να είναι τέλειο σε τίποτα. Ταλαντούχο μένει το παιδί, είδουν το αποτέλεσμα. Όταν λέγαμε εμείς θα πατώσει λοιπόν, γίνανε και λέγανε α, ντροπή. Δεν φταίει το παιδί, είναι ταλαντούχο. Για μένα λέει. Αυτοί που το επέλεξαν. Και να δούμε σήμερα πώς επελέγει στην ΕΡΤ που ευθές κορόιδεψαν τον ελληνικό λαό λέγοντας το ύψιστο ψέμα ότι το τραγούδι το επέλεξε ο κόσμος. Το τραγούδι δεν επιλέχθηκε μόνο από κριτική επιτροπή της ΕΡΤ αλλά συνδυαστικά και από επιτροπή κοινού. Το What They Say ήταν το μόνο τραγούδι από τα πέντε υποψήφια το οποίο τόσο η επιτροπή της ΕΡΤ όσο και το κοινό ψήφισαν και οι δύο στη δεύτερη θέση. Άρα τι μας λέει η ΕΡΤ κοροϊδεύοντάς μας τα μούτρα. Δεν γίνει και κάτι. Εδώ τα σκάνδαλα τα έχουν καταπιεί όλα. Τώρα θα μείνουμε στην Eurovision. Τεράστια διαφορά άλλο τραγούδι. Πρώτο τραγούδι βγήκε της κυρίας Μελίσσα. Διαφάνεια. Ματζούκης. Μα ο κόσμος άλλο ψήφισε. Άρα να πούμε και στις εκλογές. Ότι αφού θα είναι δεύτερος ο Τσίπρας, ότι αυτός πρέπει να κυβερνήσει ο δεύτερος. Γιατί δεν κυβέρνησε ο πρώτος. Πάμε να δούμε πόσο στήριξε στην Ελλάδα φέτος, τον Έλληνα φορολογούμενο. Πόσο στήριξε. Η συγκεκριμένη αποστολή τάσου. Το πόσο κόστησε το Βατερλό. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Είναι ο αρχικός προϋπολογισμός της ΕΡΤ 227.000. Αυτά γιατί τα ξέρουμε. Το παράπονο της συμμετοχής της ΕΡΤ είναι 180.000 ευρώ. Γιατί ξέρουμε. Υπάρχουν 130.000 ευρώ για τη δισκογραφική εταιρεία του Βίκτορ Βερνίκος. Έχουμε τις αμοιβές των δύο παρουσιαστριών. Είναι 14.292 ευρώ και 31.174 ευρώ η δεκαμελής επιτροπή που πήγε στο Λίβερπουλ. Πάνω από μισό εκατομμύριο το οποίο πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Τα 14.000 που αναφέραμε δεν είναι η αμοιβή της Κοζάκου. Και αυτές δεν πληρώθηκαν. 14.000 είναι η νοικίαση του Booth
των σχολιαστών. Πέρσι η συμμετοχή. Γιατί τι έχει μέσα από το πουτ. Μας στήγησε 330.000 ευρώ η Αμάντα. Και ο Βερνίκος με 530.000 ευρώ μένει απ' έξω. Πήγε να δώσει τον κάντρο του εαυτό, έκανε το παιδάκι ότι μπορούσε. Και να μην ξεχνάμε ότι είναι 16 χρονών και είναι και ένα παιδί. Καταρχήν και να ασχολείται με τη μουσική, είναι ευαίσθητος. Άρα έτσι θέλει μια προσοχή τα σχόλια που λέγονται. Σωστό, σωστό, σωστό. Open Gangnam Style. Το χόρευα όλο, αλλά δεν το καλό τότε. Παιδιά, ας γυρίσουμε κάποια χρόνια πίσω. Είμαι εκτός ορίων εδώ όλη τη χρονιά φέτος. Φαίνεται. Ωραία, ας πάμε πίσω σε κάποια έτσι αναφορά που έχει γίνει, την οποία δεν θέλουμε λίγο να αποθηκεύσουμε. Οι λέξεις έχουν κάποια ενέργεια. Το ξέρουμε. Είναι η βάση κουβέντας. Πατώσαμε, δεν λες. Έχει πολύ άσχημη ενέργεια αρχικά το πατώσαμε. Πάρα πολύ άσχημη ενέργεια. Επίσης, δεύτερη ερώτηση. Εμείς πού ξέρουμε ακριβώς τι πληρώθηκε για την αποστολή και τα λοιπά. Και... ποια είναι η διάβγεια. Στο... α, υπάρχει ένα site το οποίο... και υπάρχουν και άλλα πράγματα γενικά, ό,τι και να κάνει, ας πούμε, η κυβέρνηση μάλλον, η κάθε κυβέρνηση. Ό,τι θέλει να φανεί. Άρα τώρα μας πετάξανε ένα ωραίο τυράκι. Μία εβδομάδα πριν τις εκλογές, να ασχοληθούμε γιατί θα πληρώσουμε πολύ στην ΕΡΤ, επειδή έστειλε αυτή την αποστολή και τι ωραία που είμαστε. Εντάξει, ας ασχοληθούμε τώρα με αυτό που είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι αμαρτία ο Έλληνας πολίτης αφέστατα να δίνει λεφτά για τα οποία δεν έχει πει το ναι. Μπορεί να τα δίνει έτσι για όλα τα υπόλοιπα, το ρωτάει κανείς και ψηφίζονται βράδυ, νύχτα και τα βρίσκει το πρωί. Αλλά να ασχοληθούμε και εγώ θεωρώ για ποιο λόγο ο Βερνίκος πήγε εκεί, πώς τόλμησε 16 χρονών να πάει αποστολή για να κάνει Eurovision και για ποιο λόγο πληρώσαμε 14.000 το Μπούθ. Ρε το Μπούθ! Γιάννης Πουλόπουλος, ο οποίος μας έκανε δηλώσεις, μας σχολίασε λίγο τα αποτελέσματα τα χθεσινά και την εμφάνιση τη δική μας. Μη μου πεις, το μαύρο γυαλί είναι για να, για να κρύψει τα δάκρυά σου για το χθεσινό αποκλεισμό. Υπήρχαν καλύτερα τραγούδια, προφανώς δεν άρεσε. Πρέπει να βρείτε το Γρουσούζι που του έχει κάνει την πρώτη του συνέντευξη. Παραδοσιακά, κάνω πάντα την πρώτη συνέντευξη σε ιδιωτικό κανάλι με κάποιες εξαιρέσεις, φωτεινές. Η μία ήταν με τη Γιάννα Τερζή και τώρα με τον Βίκτορα Βερνίκο. Οπότε ψάξτε να βρείτε ποιος έκανε γιατί την πρώτη συνέντευξη το του Βίκτορα Βερνίκου. Αυτός είναι ο Καντέμις. Έχω ρεπορτάζ, ξέρω, ναι, ξέρω. Ξέρω. Ήταν ο Γιώργος Λιάγκας. Δεν το έχω ξανακάνει. Είναι αλήθεια. Εντάξει τώρα, υπερβολή το θεωρώ. Αλλά το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Μπράβο, να ο Πουλόπουλος. Ντυμένος τράπερ. Δεν κατάλαβα. Τράπερ σε πένθος. Δεν κατάλαβα. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου Στεφανίτσα. Για την χθεσινή εμφάνιση της Ελλάδος. Από φέτος. Ναι. Ναι, από το Βίκτορα. Να σου πω την αλήθεια, είμαι στην Αθήνα τώρα, οπότε ναι, έχω πρόβες για ένα πρόγραμμα στην, στην τηλεόραση, αλλά δεν το είδα. Ποιο, Justin, οπότε... Πρόγραμμα στην τηλεόραση, ποιο. Δεν το είδε. Δεν μπορώ να σας πω, αλλά... Κάτσε λίγο, δεν μπορώ να πούμε, δύο λεπτά. Τι ωραία, Καταρίνα, δεν ξέρω τίποτα, δεν ξέρω το κοκκόνι στο θέμις, μου λένε τίποτα, γιατί φοβούνται μου ξεφύγει στον αέρα. Πες μου τι θα είσαι σήμερα στο Jazz του Οφάς. Κοίτα, αυτό που ξέρω είναι ότι είναι μόνο 16 χρονών, νομίζω. Όχι, για σένα, για σένα. Θα είσαι σήμερα στο Jazz, μαθαίνω. Α, το ξέρετε. Ναι, ένα χειροκρότημα, το μάθαμε τώρα. Πώς το ξέρετε.
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, πόση ώρα είναι? Με τι, με τι, με τι, Δημήτρη? Με αμάξι, έχεις χρόνο. Άρα μην φύγεις μετά την εκπομπή. Λέω να τα πούμε, γεια σου. Συνοηθήκανε άψογα, η κάθε μία στο δικό της πλανήτη. Σήμερα θα είναι, το λέμε πια, δεν καταλαβώ ούτε εγώ. Θα είναι η Στεφανία στο τζάστε του. Να σας πω όμως, βέβαια και Στεφανίτσα, εγώ το συμπαθώ πολύ το κορίτσι αυτό, είχε έρθει εδώ. Είχε περάσει όταν είχε έρθει. Είχε πιάσει το στόμα του Πουλόπουλος. Πολύ γλυκό κοριτσάκι, πολύ καλή. Ναι. Δεν γίνεται να μην έχεις δει, βρε αγάπη μου, τη συμμετοχή. Γιατί θα σε βγάζανε, ας πούμε, η εκπομπή με τις ξαδέρφεις του Κοκλώνα. Θέλω να πω κάπως βγαίνεις ένα σόι, να μην πεις. Καλό και εσύ. Πώς σας φαίνεται? Τι έχω δει τα μάτια μου σήμερα. Μα σκούφανε, τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι ατελείωτα τα τραγούδια. Δεν σταματάνε, τώρα βδίθηκε. Επιτόπου τι το κάνουν. Τι έχω δει σήμερα, Παναγία μου. Ο Τριαντάφυλλος να βγαίνει με τα ρολόγια. Α, σε παίρνω για να σου πω, Μωμό. Βάλτε μετά αυτό, σε παίρνω για να σου πω. Και αν γίνεται χαμός. Γιατί τα ζητάω, καημένος πια. Αυτός είναι καπός, κανισού. Τι πράγμα είναι αυτό το μπούτι, γιατί πρέπει να δω αυτό το μπούτι. Γιατί βλέπουμε την κυρία Ντρούτσα να σχολιάζει το μπούτι του παιδιού. Πες μου, καταλαβαίνεις τι λέει. Γιατί, Άννα. Πες μου, να ξέρω, να μην είμαι τόσο τρελή. Έχει μια τόση σιγουριά ότι βγαίνει και είναι καταπληκτικός. Και σε ενοχλεί, Εύη. Αλλά είναι πάρα πολύ μικρός για να το αντιμετωπίσει. Γιατί, παιδιά, το τζαζ δεν τα βλέπουνε που βγαίνανε και τραγουδούσατε όλοι. Δεν γίνεται με σιγουριά. Α, δεν, κλείνω την εκπομπή μόνος μου και πληρώνω νωρίτερα. Δεν θα μιλάω με άνθρωπο. Πρέπει να βγει να τραγουδήσει και να ρωτήσει κάποια. Τραγούδι, δεν θα σας αρέσει καθόλου. Τι να μου αρέσει, δεν έχει μελωδία. Εσύ άκουσες μελωδία. Τζένι Μελιτά, πρώτη φορά στην παρουσίαση. Δεν έχει τη φωνή για παρουσίαση. Σλοβενία. Να την πετάξουμε από τον έκτο. Και εμείς τη φάγαμε. Ποια φάγαμε? Να μας γίνει μάθημα. Δίκαιο ή άδικο που δεν περάσαμε? Δίκαιο. Τι είχαμε να επιδείξουμε για να περάσουμε? Σε παίρνω για να σου πω, πω, πω. Πόσο πολύ σ' αγαπώ, πω, πω. Σε παίρνω για να σου πω, πω, πω. Πώς μακριά σου υποφέρω. Σε παίρνω για να σου πω, πω, πω. Πώς πάω να τρελαθώ, πω, πω. Μου λείπεις κάθε λεπτό, πω, πω. Και τι θα γίνω δεν ξέρω. Παιδιά, εγώ προχθές από το πουθενά στο σπίτι έβαλα και το άκουσα από την αρχή το τραγούδι. Παιδιά, το άκουσα γύρω στις 6-7 φορές καπάκι. Ένας τρελός χόρευε σπίτι. Τίτρα και η αρχή του είναι. Βάλε λίγο την αρχή. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι γιατί θέλω να χαιρετιέμαι με τη Δρούτσα. Κάτσε, βγάζει το αφημί. Για πάμε. Το έχεις, δεν έχεις. Α, δεν το έχεις. Την ξέρετε την καινούργια μας προσφορά. Η οποία είναι... Στα 20 ευρώ. Βλάκα. Φτιάξτε λίγο το κέντρο. Πώς μακριά σου υποφέρω. Πάλι σε πήρα και σήμερα. Σου στείλα τόσα μηνύματα. Σήκω στο κι άσε τα πείσματα. Φτάνει αρκετά. Τις εντύπωσεις τις έκλεψες. Και με τα νεύρα μου επέξες. Ακούμε κι αποφασίζεις μετά. Σε παίρνω για να σου πω, πω, πω. Όσο πολύ σ' αγαπώ, πω, πω. Σε παίρνω για να σου πω, πω, πω. Πώς μακριά σου υποφέρω. Σε παίρνω για να σου πω, πω, πω. Πώς πάω να τρελαθώ, πω, πω. Μου λείπεις κάθε λεπτό, πω, πω. Και τι θα γίνω δεν ξέρω. Τρελάθηκα, ρε! Πόσο πήγαμε χτες, 20? Σήμερα 90. 90. Σήμερα που κάνω, το μετρήστε αυτό το τρίλεπτο. Όχι, παιδιά, ειλικρινά, έχω πάθει πλάκα.
Όχι, άμα λέμε να λέμε. Μου τη βιδώνει μερικές φορές ο Τριαντάφυλλος. Είναι αλήθεια. Κάπως μου τη βιδώνει. Αλλά το τραγούδι είναι εξαιρετικό. Όχι. Τώρα, οι άνθρωποι που ανήκουμε σε κάποια ηλικία και πάνω, ενώ δηλαδή που έχουμε κάνει κάποια βήματα, είναι ωραίο κάπως να έχουμε μια αγάπη που και που, όποτε μπορούμε, προς τους νεότερους. Τώρα εδώ πέρα όλο αυτό δεν υπήρχε το σχόλιο. Δηλαδή. Καλύτερα βάζαμε την Εύη, η οποία έχει πολύ ωραίο σχόλιο και της αρέσει και είναι και. Ωραίο να σχολιάζαμε τις ξένες χώρες που δεν τους ξέρουμε και από προχθές. Το τι είχαμε να επιδείξουμε. Θέλω να πω. Θέλω να πω ότι. Σήμερα λείπει ο Κωνσταντίνος, αλλά έχουμε τον Βαγγέλη! Ναι, είναι νέο αίμα. Θα είσαι μόνο σήμερα. Θα σωθείς. Αν ήσουν και Δευτέρα, δεν ξέρω. Εξαφανίζονται. Εν πάση περιπτώσει, μην ασχολείστε με το παιδί. Βγήκε η θεία του να μιλήσει δηλαδή. Δεν είναι ωραίο τώρα. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι όλα survivor. Ήμουνα σήμερα και στο Φώτη στην εκπομπή του το πρωί και μου λέει: έχεις πει ότι δεν είναι ρατσιστικό να πηγαίνουν οι νέοι. Δεν είπα αυτό. Είπα. Μην έχουμε ηλικιακό ρατσισμό στο Eurovision, να πηγαίνουν και οι πιο μεγάλες ηλικίες, όχι μόνο οι νεότεροι. Δηλαδή δεν γίνεται να σου λέει Καλομήρα πέρσι θέλει να πάει και να της λες όχι είσαι μεγάλη. Ποιος το λέει αυτό όμως. Θα μπορούσε να το κάνει η Ελικοκίνου, αλλά εσύ όχι τόσο. Όχι τόσο. Για Eurovision. Δεν νιώθω ότι του ταιριάζει. Μπορεί να πάει να τραγουδήσει σε άλλα φεστιβάλ. Ο Αργυρός θα μπορούσε να πάει άνετα στο διεθνές κομμάτι του Σαν Ρέμο. Σαν Ρέμο. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Μέχρι να χάσω το φως μου. Μέχρι στον ουρανό να μην πετάνε πια πουλιά. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Έλα πάρε μ' αγκαλιά. Πολύ ωραίο. Ναι. Του Κωνσταντίνου. Του Ρέμου. Μπορεί να πάει και ο Ρέμος και να πάρει το Αργυρό μετάλλιο. Μάρκο, μην αργείς. Κοίταξε να δεις τώρα. Δεν υπάρχει πάντως αυτό εγώ. Μήπως το έχουν στην Ελλάδα το ψυχολογικό, μήπως το έχουμε εμείς. Γιατί εγώ θυμάμαι από άλλες χώρες, έχουν πάει και που είναι ρε παιδί μου και κατοχυρωμένοι στο χώρο τους, στη χώρα τους. Είναι και πηγαίνουνε. Απλά έχει να. Εδώ τώρα οι πιο μεγάλοι, ας πούμε, οι οποίοι έχουν κάνει και την πορεία και την καριέρα, μπορεί να μην θέλουν να πάνε να κάνουν μια ζαριά. Γιατί επειδή ξέρουν ότι εδώ πέρα κολλάει και μια ρετσινιά, η τελευταία σου μένει. Δεν υπάρχει πρώτερος βίος. Είναι έκανες την παταρτιά. Τώρα θα σε κυνηγήσουμε. Μα έκανα τόσα καλά. Δεν τα θυμόμαστε. Οπότε δεν βάζει κι άλλο τον εαυτό του. Βέβαια, θέλω να πω ότι όντως το ηλικιακό είχε πέσει πολύ. Μικρά παιδάκια. Δηλαδή σκέψω ότι η Αλβανία αναγκάστηκε να την πάνε οι γονείς επί σκηνής. Το πάτησα ρε Δημήτρη. Χαίρετε τη Θεσσαλονίκη που χάνετε. Κοίτα να είναι. Είναι βλαμμένη. Είναι βλαμμένη. Μπράβο! Παιδιά, μπράβο! Μπράβο που υπάρχει και η Δανάη, να το πούμε λίγο αυτό. Η οποία κάνει ωραία πράγματα και λίγο να γελάσουμε. Μπαίνει στη διαδικασία, θέλει ενέργεια. Τα κάναμε στα νιάτα μας, κότσι μου. Πέρσι, μέχρι πέρσι. Θέλει κάποια ενέργεια για όλο αυτό, μπράβο. Βέβαια, εμένα, παιδιά, να σου πω την αλήθεια με το μαλλί αυτό. Μου θύμισε. Τη μαγείρισα την ταλία αυτό, φυσκάρδο. Με την αστάκο μακαρόνια. Πάνω σε μηχανή, όμως, που τρέχει να προλάβει. Μπράβο, Δανάη, μπράβο, κορίτσι μου.